Πρωταγόρας 490 έως 420 π.Χ. Όλων των πραγμάτων, αξιών, μέτρο είναι ο άνθρωπος, πάντων χρημάτων μέτρων έστιν άνθρωπος. Ο Πρωταγόρας Βδηρήτης ήταν αρχαίος Έλληνας σοφιστής και διδάσκαλος. Υπήρξε ο ιδρυτής της σοφιστικής κίνησης και ένας από τους κορυφαίους σοφιστές στην παγκόσμια φιλοσοφική ιστορία. Είναι χαρακτηριστικό πως παρόλο που ο Πρωταγόρας συνέβαλε καθοριστικά στην διαμόρφωση της εικόνας που έχουμε για τον Σοκράτη, το πρωταγορικό έργο το οποίο εκτιμήθηκε και αναγνωρίστηκε από τον Αθηναίο Πλάτωνα, δεν αναγνωρίστηκε πλήρως από τις επόμενες γενιές. Ως διδάσκον ταξίδεψε σε πολλές ελληνικές πόλεις και μάλιστα αναφέρεται πως ο Περικλής του ανέθεσε να γράψει τους νόμους των Θουρίων, της Αθηναϊκής Απικίας στην Κάτω Ιταλία που ιδρύθηκε το 444 π.Χ. στη θέση της Ήβαρης. Γεννήθηκε στα Άβδυρα και μεγαλώνοντας ξεκίνησε να ταξιδεύει στις διάφορες ελληνικές πόλεις και να διδάσει και έναντι αμοιβή στην τέχνη της ευουλίας, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε κανένας να πάρει τις άριστες αποφάσεις για τη ζωή του. Βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της ευουλίας ήταν η τέχνη της πειθούς, ο τρόπος δηλαδή που θα μπορούσε κανείς να πείσει τους άλλους, παρουσιάζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα επιχειρήματά του. Φιλοσοφικές θέσεις. Με τον Πρωταγόρα εισάγεται το ρεύμα του σχετικισμού και του υποκειμενισμού στη φιλοσοφία. Ο Πρωταγόρας πίστευε ότι η γνώση δεν προσδιορίζεται αντικειμενικά, αλλά με τις αισθήσεις. Άρα, γνώση είναι ότι αντιλαμβανόμαστε όπως αποτυπώνεται στις αισθήσεις μας. Ο Πρωταγόρας εισήγαγε και την έννοια του ανθρωποκεντρισμού, με τη χαρακτηριστική ρίση «πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος». Η έκφραση αυτή σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποτελεί μέτρο της αλήθειας και της γνώσης και γι' αυτό, κάθε υποκειμενική άποψη για κάποιο θέμα έχει την αξία της. Στην Αθήνα είναι μία ανοιξιάτικη μέρα. Ένας τουρίστας από τη Σουηδία λέει πως κάνει ζέστη. Ένας τουρίστας από την Αίγυπτο λέει ότι κάνει κρύο. Και οι δύο λένε αλήθεια. Άρα η αλήθεια εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουμε την πραγματικότητα και επομένως είναι σχετική. Περί Θεών. Θεωρείται επίσης ο πρώτος αγνωστικιστής, όπως προκύπτει από τις θέσεις που εκφράζει στο έργο του Περί Θεών. Από το Περί Θεών σώζεται μόνο ένα απόσπασμα, για τους θεούς, δεν μπορώ να ξέρω ούτε αν υπάρχουν ούτε αν δεν υπάρχουν ούτε ποια είναι η μορφή τους. Γιατί πολλά πράγματα εμποδίζουν τη γνώση, το γεγονός ότι πολλά πράγματα είναι άδειλα και δεν φαίνονται στη συντομία της ανθρώπινης ζωής. Αντιμετώπισε με κριτικό πνεύμα την ύπαρξη του Θεού θεωρώντας ότι εμπόδιο για τη γνώση του είναι η αδειλότητα των θεών και η βραχύτητα του ανθρωπίνου. Οι απόψεις του, όπως και αυτές του Σοκράτη, σκανδάλισαν τους Αθηναίους και κατηγορήθηκε από τον Πυθόδωρο για αθεία. Μαρτυρείται πως τα βιβλία του κάηκαν δημόσια στην αγορά και ο ίδιος καταδικάστηκε για αθεία. Για να αποφύγει τα χειρότερα, ο Πρωταγόρας διέφυγε προς τη Σικελία, όμως, το πλοίο που τον μετέφερε ναυάγησε και ο ίδιος πνίγηκε. Η συγκεκριμένη αφήγηση αμφισβητείται, καθώς τον μένωνα του Πλάτωνα ο Σοκράτης αναφέρει πως ο Πρωταγόρας γνώρισε τιμές μέχρι το θάνατό του, παρόλα αυτά πιθανώς περιέχει ψήγματα αλήθεια σχετικά με την αντιμετώπιση του. Διδασκαλία. Ο Πρωταγόρας ήταν πιθανόν ο πρώτος δάσκαλος που δίδασκε με ανταμοιβή και ήταν ξακουστός για τα υψηλά δίδακτρα που χρέωνε. Οι μέθοδοι διδασκαλίας ήταν πρόδρομοι των σημερινών διαλέξεων και είχαν ως περιεχόμενο ανάλυση ποιημάτων, συζητήσεις για τα νοήματα και τις σωστές χρήσεις των λέξεων και γενικούς κανόνες ρητορικής. Όπως είναι φυσικό, οι μαθητές του ήταν πλούσιοι και οικονομικά ευκατάστατοι Αθηναίοι με κοινωνικό υπόβαθρο. Εστίαζε την εκπαίδευση που παρήχε σε πρακτικά ζητήματα, αποδίδοντας μεγάλη αξία στη ρητορική δυνότητα και ευγλωτία, ορθοέπεια. Θεωρώντας πως για κάθε θέση μπορούν να διατυπωθούν επιχειρήματα υπέρ και κατά, προετοίμαζε τους μαθητές του με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστούν αλλά και να επικρίνουν, με λογικά επιχειρήματα, κάθε αμφιλεγόμενη θέση. Αξιοσημείωτος είναι ο ομώνυμος διάλογος του Πλάτωνα, στον οποίο ο Σοκράτης συζητάει με τον σοφιστή Πρωταγόρα για το θέμα της αρετής. Τα πιο γνωστά του έργα ήταν Α. Αλήθεια οι καταβάλλοντες εννοείται λόγοι, δηλαδή επιχειρήματα για να καταβάλεις ένα αντίπαλό σου. Β. Αντιλογία ή αντίθετα επιχειρήματα. Στα έργα αυτά διατύπωνε την άποψη ότι μέτρο για την αλήθεια όλων των πραγμάτων είναι ο άνθρωπος.
Κατηγορήθηκε ότι ο σχετικισμός αυτός οδηγούσε σε κλονισμό των θεμελίων της ηθικής, ο ίδιος όμως ουδέποτε υποστήριξε ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν ηθικοί κανόνες, σεβαστοί από όλους. Γάμα, περί των θεών. Στο έργο αυτό ο πρωταγόρας παρουσιάζεται ως αγνωστικιστής, δηλαδή ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να αποφανθεί για το αν υπάρχουν ή όχι θεοί.